στην Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2022, 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο 8ος δρόμος αθανάτων, δυστυχώς αφιερωμένος στα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, και γι' αυτό τα πάντα που έχουν να κάνουν φέτος τον αγώνα έχουν να κάνουν με αυτό το θλιβερό γεγονός του ελληνισμού, που ακόμα οι συνέπειές του και οι απόρριές του συνεχίζονται. Έτσι αποφασίσαμε τον 8ο δρόμο αθανάτων να τον αφιερώσουμε στη θλιβερή αυτή μνήμη, γιατί μπορεί να είναι χαμένες πατρίδες, αλλά όχι λησμονημένες. Φέτος είμαστε η 8η διοργάνωση, 7η συνεχόμενη χρονιά, ο 8ος δρόμος αθανάτων, παράλληλα και ο 3ος αγώνας δρόμου Βασιλείας Λεωνίδας. Ο δρόμος αθανάτων είναι Τρίπολη, Σπάρτη, Μυστράς, Καλαμάτα, 142 χιλιόμετρα. Συνδέει τα 4 αγάλματα των αθάνατων ηρώων του ελληνισμού, εξού και το όνομα του αγώνα. Ξεκινάμε εδώ από τον αρχιστράτηγο, τον Θεόδωρο Καλοκοτρώνη. Το 20ο χιλιόμετρο σταματάμε, περνάμε από τη Σπάρτη, το άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα, όπου και τερματίζει ο μικρός παράλληλος αγώνας. Μετά ο Μυστράς, περνάμε από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τερματίζουμε στην πλατεία Γεωργίου, στην Καλαμάτα, όπου είναι και το άγαλμα, είναι τα αγάλματα, το άγαλμα της Ελευθερίας, που είναι ο Παπαφλέσας, Πάνο, Κολοκοτρώνης και ο Πετρόπαιος Μαυρομιχάλης, αλλά σημειολογικά να φέρουμε από τα τρία αγάλματα ως ένδειξη τιμής του Παπαφλέσα, του Γρηγορίου Δικαίου, που σκοτώθηκε στο Μανιάτικη στην Πανελληνική Επανάσταση, νομίζω το 1825. Έχουμε αρκετό κόσμο και φέτος, περίπου 170 δρομείς θα πάρουν κίνηση, 130 στο μεγάλο αγώνα και περίπου 40 στο μικρό. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, 30 σταθμοί είναι εφοδιασμού στους αθάνατους. Τα χωριά, οι πόλεις που θα περάσουμε, όλοι περιμένουν το μεγάλο αυτό γεγονός με ενθουσιασμό. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που για άλλη μια φορά κάνουμε αυτόν τον αγώνα, που θεωρούμε κυρίως ότι μέσα από την ιστορικότητα προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα. Γι' αυτό και προσπαθούμε και κάθε χρόνο να αφιερώνουμε τον αγώνα και σε μια διαφορετική πτυχή της ελληνικής ιστορίας, και παράλληλα να γνωρίσουν οι αθλητές κάποια μέρη της ελληνικής επαρχίας, ίσως όχι τόσο γνωστά, που χρήζουν το να τα γνωρίσει κανείς, και γι' αυτό και οι ντόπια που περνάνε από τα χωριά τους αγκαλιάζουν τους αθλητές. Ευχαριστούμε πολύ.